Ο κύριος Βασίλης Κούδας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών. Τώρα, ό,τι άλλο έχω ξεχάσει, το συμπληρώσετε, κύριε Κούδα, αλλά και στην ψυχιατρική κλινική. Διότι φαίνεται ότι για άλλη μια φορά η ψυχιατρική κλινική στο Πανεπιστημιακό ξεπερνά πια όλα τα στάνταρ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δουζιάκη, σας και τους ακροατές σας. Πόσους θα πρέπει να νοσηλεύετε ή πόσους χωρά η ψυχιατρική κλινική στο Πανεπιστημιακό? Κοιτάξτε να δείτε, ευχαριστώ πρώτα πρώτα για την πρόσκληση. Η κατάσταση αυτή, όπως είπατε εξής, για ακόμα μια φορά είναι πάρα πολύ άσχημη και επικίνδυνη και για τους ασθενείς πρώτα απ' όλα, βέβαια, αλλά και για το προσωπικό. Έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, ξεπεράσει όλα τα όρια με το να είχαμε χθες 12 επιπλέον κρεβάτια ράτζα, που λέμε, δηλαδή κρεβάτια εκτός σαλάμων, με αποτέλεσμα η κατάσταση στην κλινική να είναι αποπνικτική. Ξέρετε κι εσείς ότι η φύση των δικών μας προβλημάτων είναι τέτοια που πολλοί ασθενείς προφανώς δεν χρειάζεται να είναι κλινήρης, όχι μόνο δεν χρειάζεται, πρέπει να κινούνται, και προφανώς δεν υπάρχουν αυτές τις συνθήκες αυτή τη στιγμή στην κλινική, και δημιουργείται και τεράστιο θέμα ασφάλειας. Και ακριβώς γιατί μιλάμε και για άλλα περιστατικά τα οποία χρειάζονται μια άλλη ηρεμία, μια άλλη, αν θέλετε, περίθαλψη. Ένα ρόλο που έχετε αναλάβει εσείς, έτσι. Προφανώς. Ούτως ή άλλως οι συνθήκες, τα διεθνή στάνταρ για τις ψυχιατρικές κλινικές είναι διαφορετικά από ό,τι είναι για τις υπόλοιπες κλινικές. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Αυτό θα πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτεροι χώροι, θα πρέπει να υπάρχουν χώροι που να απασχολούνται οι ασθενείς δημιουργικά μέσα στην ημέρα και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, για όσους είναι δυνατόν αυτό. Θα πρέπει τέλος πάντων να υπάρχουν άλλες προδιαγραφές. Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε αυτές τις προδιαγραφές, πράγμα που το έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια, βέβαια, και σαν συνδικαλιστικοί φορείς και σαν επιστημονικοί φορείς, αλλά υπάρχουν και πάρα τώρα αυτή τη στιγμή, με αυτή την επιβάρηση και με αυτό το συνωστισμό, θα έλεγα. Αν μπει κάποιος στην κλινική, νιώθει ότι μπαίνει προς ένα λεωφορείο με πολύ κόσμο. Εγώ έτσι αισθάνομαι, σε ένα τρένο, σε ένα βαγόνι με πολύ κόσμο. Με αποτέλεσμα, όπως ξαναείπα, να όχι μόνο να μην πληρούνται τα διεθνή στάνταρ, αλλά αυτή τη στιγμή να διακινδυνεύεται και η θεραπεία των ασθενών, αλλά και η ασφαλειά τους. Κύριε Κούδα, η χωρητικότητα της κλινικής είναι στους 30 ασθενείς? Πόσους είχε δηλαδή χθες? Η χωρητικότητα της κλινικής είναι στους 33. Στα 33 κρεβάτια. Ναι, 33 κρεβάτια. Ναι. Η βραχία που λέμε και τα οξέα, 10 τα οξέα και 23 η βραχία, είναι 33 κρεβάτια. Πόσοι νοσηλεύονταν χθες? Εχθές το πρωί που γυρίσαμε από το τρίμερο και εγώ δεν εφημερίδα και είδα την κλινική, είχε εκείνη τη στιγμή στους 45 με 46 ασθενείς συνολικά. Μάλιστα. Είχαν γεμίσει οι διάδρομοι, γεμίσει τα πάντα. Είδα και τις φωτογραφίες. Ακόμα συνθήκες δεν είναι νοσηλεύεις. Ναι, ναι. Ακριβώς. Σήμερα, επειδή αναφέρεστε στο χθες, σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα? Προσπαθήσαμε χθες, είδαμε κάποια περιστατικά. Κοιτάξτε, αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων. Προφανώς, πρώτα απ' όλα, για να πω και δύο κουβέντες για το τι σημαίνει αυτό, δείχνει την πλήρη ανεπάρκεια των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ανατολική, τουλάχιστον στην Ανατολική Κρήτη. Θα έλεγα, όπως ξέρω, βέβαια, η κατάσταση στους νομούς δεν είναι καλύτερη ενώ στο Ρέθμι και στα Χανιά. Δείχνει, βέβαια, την πλήρη ανεπάρκεια όχι μόνο στο επίπεδο δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου, δηλαδή εκεί που μπορούμε να έχουμε κλινικές και να νοσηλεύουμε, αλλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Με αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς να μην βρίσκουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο φροντίδα, να μην βρίσκουν μια καλή αντιμετώπιση και στο τέλος, βέβαια, να καταλήγουν να χρειάζονται νοσηλεία. Ακόμα δείχνει και τη πολύ, πολύ μεγάλη φτώχεια προνοιακών δομών που το έχουν ξανααναδείξει από την εκπομπή σας. Δηλαδή, άνθρωποι που θα μπορούσαν να φύγουν από την κλινική, αρκεί να υπήρχαν προνοιακές δομές, ιδρύματα, ξενώνες που θα μπορούσαν να μένουν εκεί για μόνιμα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αυτά είναι όλα γεμάτα. Με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι άνθρωποι και να, στην ουσία, να γινόμαστε χωρίς να το θέλουμε και ένα είδος αποθήκης, ας πούμε, ανθρώπων. Μάλιστα. Το οποίο για μας είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι μη θεραπευτικό και επιστημονικό. Κύριε Κούδα, όλα αυτά υπόθηκαν για άλλη μια φορά στην διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για να μεταφερθούν στη ΔΥΠΕ, για να μεταφερθούν στο Υπουργείο. Τα ξέρει πολύ καλά η διοίκηση, τα ξέρει και η ΔΥΠΕ. Τώρα εμείς θα κάνουμε και άλλες ενέργειες και πιο
πώς το πω, συστηματικές. Θα προσπαθήσουμε να στείλουμε και έγγραφα ώστε να. Εντάξει, για ακόμη μια φορά και δουλειά, ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά. Και να έχει υπόψη ο κόσμος ότι αυτή τώρα είναι η αρχή της τουριστικής σεζόν, που όπως ξέρετε πολύ καλά, ο πληθυσμός αυξάνεται κατά πολύ, προστίθενται οι τουρίστες, πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν και ψυχικά προβλήματα και καταλήγουν σε εμάς. Και προφανώς δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Μάλιστα. Για το μέλλον που έρχεται. Μάλιστα. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά τα συζητάμε σε μια μέρα που ακόμα και στην Αττική υπάρχει επανατική στάση εργασίας και συγκέντρωση σήμερα συμπτωματικά έξω από το Υπουργείο Υγείας για την εγκατάληψη, υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που όπως λέει η ΕΙΝΑΠ έχει βοηθήσει κατά πολύ ή έχει δημιουργήσει σε ένα δυστοπικό περιβάλλον μέσα στα νοσοκομεία, αρνητική επίπτωση στην παρεχόμενη περίθαλψη, λειτουργικά τα προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων τα οποία διωγγώνονται καθημερινά και όλα αυτά συμπτωματικά, αλλά πλέον η σύμπτωση δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί είναι πραγματικότητα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και είναι καθημερινότητα τα προβλήματα στο χώρο της υγείας. Όταν υπάρχουν περιοχές όπου ένα ασθενοφόρο προσπαθεί να καλύψει σε 24-ωρη βάση τις ανάγκες, γιατί βλέπω σήμερα και εκείνο το ρεπορτάζ συναδέλφων που λένε ότι υπάρχουν 40 περιοχές στη χώρα που διαθέτουν μόνο ένα ασθενοφόρο και λοιπές προσωπικό. Βλέπει τις Κυκλάδες, βλέπει στην Υπηρωτική χώρα Φλόρινα, Γρεβενά, Κομοτηνή, Ερεστιάδα, Διδημότυχο, Φιλιατρά, άλλες περιοχές. Βλέπει εδώ στην Κρήτη τι γίνεται, βλέπει τι γίνεται στην περιοχή της Μεσαράς. Θα έλεγα επίσης, ας πούμε εκεί στην περιοχή των Μυρών, τι γίνεται κατά νότια στην περιοχή της Ιεράπετρας. Γι' αυτό λέω ότι το συμπτωματικό τελικά δεν είναι συμπτωματικό, αλλά είναι η καθημερινότητά μας και η πραγματικότητά μας, κύριε Κώδα. Αυτό το συμπτωματικό δεν είναι, κύριε Δουλγεράκη. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές, και εσείς από όσο σας ακούω, ότι αντί ο COVID να αποτελέσει μια αφορμή και μια αιτία να βελτιωθούν τα συστήματα υγείας, που και επιστημονικά αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά την τεράστια χρησιμότητά τους, συμβαίνει το ανάποδο. Και η δικιά μας κυβέρνηση και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδομούν πολύ γρήγορα και πάρα πολύ συστηματικά τα εθνικά συστήματα υγείας, τα ιδιωτικοποιούν, υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Όλα αυτά που περιγράψατε, θα μπορούσαμε να μιλάμε και πολλές μέρες για τα χάλια μας, να το πω έτσι, και τι θα έπρεπε να υπάρχει σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρς, όχι με τις δικές μας τις ιδέες, τι θα θέλαμε ιδανικά και ουτοπικά, αλλά το να υπάρχει, που άκουσε και χθες στα ρεπορτάζ, ένα ασθενοφόρο, μάλλον σε αυτό αναφέρθηκε, και να πεθαίνει μια γυναίκα στο μυστικό, ή να χάνονται ζωές, ή να κινδυνεύουν άνθρωποι καθημερινά, και φυσικά και οι δικοί μας οι συνάδελφοι να δεινοπαθούν για να βγάλουν μια άκρη και να βοηθήσουν όσο γίνεται και εμείς οι ίδιοι τον πληθυσμό στην καθημερινότητα, μια μεγάλη αγωνία. Η ψυχική φθορά στην οποία υποκύμαστε είναι φοβερή, κυρία Δουλγεράκη, γιατί καταλαβαίνει στο τέλος όλο αυτό καταλήγει στους εργαζόμενους, στο γιατρό, στο νοσηλευτή, στο διοικητικό προσωπικό. Πολλές φορές εγώ έχω πει, κοιτάξτε, μην τα βάζετε με το προσωπικό, πηγαίνετε στη δίκη, στον πρώτο όροφο του Παγνίου, να διαμαρτυρηθείτε, αν δεν βρίσκετε ραντεβού, αν δεν έχετε την εξυπηρέτηση που θα έπρεπε και που την έχετε πληρώσει. Ακριβώς για όλα αυτά ακριβά τα οποία κουβεντιάζουμε εδώ και χρόνια. Κύριε Κώδα, να ρωτήσω το εξής. Αυτό το οποίο ακούγεται σε μια προεκλογική περίοδο και είναι το τελευταίο που ρωτώ και εκεί το κλείνω, είναι ότι ξέρετε την επόμενη μέρα θα δοθεί η προτεραιότητα και είναι το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την υγεία, το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί μετά τις προσλήψεις που εκείνοι καταγράφουν στο χώρο της υγείας, δεν ακούω το ίδιο από εσάς, με τους 10-15 χιλιάδες, δεν ξέρω αν θα έρθουν άλλοι τόσοι για να ενισχύσουν αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή που κάνετε και είναι μια καλή ερώτηση και για τον κάθε ψηφοφόρο τώρα σε 2-2,5 εβδομάδες που θα ψηφίσει. Ότι τα θέματα της υγείας θα πρέπει να είναι για αυτούς πρώτη προτεραιότητα στο πώς θα κρίνουν για το ποια πολιτική δύναμη θα πρέπει, θέλει να τους εκφράσει. Γιατί δυστυχώς, κύριε Δουλγεράκη, αυτά που ακούω και από τα περισσότερα τουλάχιστον τα κυβερνητικά, αυτά που τα κομματοπτώνουν κυβερνήσουν και από την Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι καθόλου ευνοϊκά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τη λογική ότι δεν προτείνουν στην ουσία ενίσχυσή του
μόνιμες σταθερές προσλήψεις προσωπικού στο βαθμό που χρειάζεται. Προτείνουν ένα μεικτό σύστημα ιδιωτικής και δημόσιας υγείας. Προφανώς θα λειτουργεί υπέρ της ιδιωτικής, αυτός άλλος είναι και σκοπός. Ήδη έχουν ξεκινήσει, να σου πω, και στον χώρο της ψυχικής υγείας οι προκηρύξεις και έχει δημοσιευτεί κιόλας με μεγάλη οικονομική βοήθεια που θα πάρουν ιδιωτικές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ. Για την δημιουργία κινητών μονάδων, για χρειαζόμενων οργανισμών ψυχικής υγείας, που όμως κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι δημόσιοι, να είναι σταθεροί, να υπάρχουν εκεί με μόνιμο προσωπικό και να βοηθάνε μόνιμο, να ξέρουν την περιοχή, να ξέρουν τους ασθενείς. Προφανώς όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνουν και δεν, από ό,τι σας ξαναλέω, δεν ακούω και από τους υπόλοιπους, τους πολιτικούς φορείς που θα θέλουν να... θέλουν να κυβερνήσουν, αυτή τη στιγμή διεκδικούν την εξουσία. Είναι εναρμονισμένοι σε ένα πρόγραμμα, όπως σας είπα, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Θα παρακαλούσα. Έχει δοκιμαστεί στο εξωτερικό με πολύ άσχημα αποτελέσματα, το λένε οι ίδιοι οι υπόλοιπες κυβερνήσεις του εξωτερικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φοβερά προβλήματα στο τομέα της υγείας. Η λογική τους είναι η λογική του κόστους-όφελους, δηλαδή πόσα θα δώσουμε χρήματα, πόσα θα πάρουμε και αν αυτό τελικά συμφέρει. Mm-hmm. Στην υγεία όλος ο κόσμος ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η λογική. Η λογική πρέπει να είναι της βοήθειας και το πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να δώσουμε τις σωστές υπηρεσίες υγείας, ακόμα και για ένα παιδί που υποφέρει, ακόμα και για ένα ηλικιωμένο. Αυτή είναι η λογική μας. Μάλιστα. Αυτή τη λογική νομίζω πρέπει να έχει και ο κόσμος, ότι η δημόσια η υγεία θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και για όλους, και να διεκδικεί το καλύτερο. Ωραία. Κύριε Κούδα, σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, με δύο κουβέντες. Μένα όχι, μένα ναι, κυριολεκτό σε αυτό. Αλήθεια, ναι. Όλο αυτό το διάστημα αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα της υγείας με κοντά 10-15.000 σε όλη την Ελλάδα εργαζόμενους, οι οποίοι ενίσχυσαν το δημόσιο σύστημα υγείας, έμειναν στο εθνικό σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια αυτό? Αν είναι αυτός ο αριθμός, με ρωτάτε. Ναι, είναι αλήθεια ότι ενισχύθηκε με τόσους χιλιάδες, γιατί αυτό διατείνεται, υγειονομικούς, το εθνικό σύστημα υγείας? Κοιτάξτε, τον αριθμό δεν το ξέρω ακριβώς. Αλλά σίγουρα ο αριθμός υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι και σε σχέση με αυτό που είναι, γιατί αυτά που λένε για προσλήψεις είναι σαν να μην λαμβάνουν υπόψη τις αποχωρήσεις. Και επίσης να ξέρει και ο κόσμος ότι η πολύ 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 μεγάλη πλειοψηφία αυτών των προσλήψεων έχει να κάνει με συμβασιούχους, με ανθρώπους οι οποίοι δεν μένουν μόνιμα στο σύστημα υγείας, ανακυκλώνονται και με επιβάρηση και για τους ίδιους και για το σύστημα, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η δουλειά η δικιά μας απαιτεί ανθρώπους με εξειδίκευση, με σταθερότητα, που να μένουν, να ξέρουν ότι θα είναι εκεί για πολύ καιρό και θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πράγματα που τώρα δεν υλοποιούνται. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Δουλγεράκη, που δεν βρίσκονται γιατροί και νοσηλευτές ακόμα και όταν υπάρχουν προκηρύξεις. Κύριε Κούδα. Δηλαδή, πόσες φορές λέει, δείτε, δεν έχουμε, μα δεν έχουμε, λέει, προσφορά. Πώς να έχετε προσφορά με τέτοιες συνθήκες? Σας ευχαριστώ και πολύ, κύριε Κούδα. Θέλουν τις απαραίτητες συνθήκες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε γερός και δυνατός. Καλημέρα σας.